σκέφτομαι και γράφω με τη μικρή Δομνούλα και το μικρό Ιάσονα. Και έχουμε εδώ κοντά μας το μικρό Ιάσονα. Έλα μέσα, Ιασονίνιο. Έλα, καλέ μου. Good morning, everybody. Γιατί η Μεγάλη Παρασκευή, παλέ. Πάμε σχολείο σήμερα, κυρία Μαρίνα. Τέλεια. Τέλεια! Α, με φωνάζεις με στα αυτή μου. Κυρία Μαρίνα, λες μου τέλεια που να πάω σχολείο εγώ. Βέβαια. Δεν θέλω. Πρέπει να το συνηθίσεις όμως, είναι κομμάτι της ζωής σου. Να γίνει κομμάτι της δικής σου ζωής, εγώ δεν θέλω. Να σου περάσει. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο? Ήταν ωραία, κυρία Μαρίνα, φυσάγε πάρα πολύ. Ναι. Ού, πήραν τις σίκλες, τις κοιλώτες της γειτόνισσας, την αθασιάρα απέναντι. Η γειτόνισσα φορεί κοιλώτες, πόσο χρονών είναι? Έτσι τις λέει η γιαγιά μου. Α, η γιαγιά σου, εντάξει. Γιατί είναι βραγιά μεγάλα, τη λέει τις κοιλώτες. Α, εντάξει. Ναι. Η μάμα μου κάπως άλλος πως τα λέει, αλλά λέει στο παππού, για να μην τα ακούσω. Οκ. Πες μου, σε παρακαλώ, έγραψες έκθεση ποίημα τραγούδι. Ποιηματάκι. Να τα ακούσω? Ναι. Πάμε. Καλά κρασιά, έτσι ονομάζεται. Mm-hmm. Καταργηθήκαν τα μηνύματα. Ο καθένας κάνει ό,τι εποχή. Αλλάξασαν όμως τα πράγματα. Μπήκαμε σ' άλλη εποχή. Μη το ένα, μη το άλλο. Το άλλο, βάλε γάντια, βάλε μάσκα. Ακού τρομοκρατούνται οι μισοί. Οι άλλοι ούλοι, χάσκα. Μην αγγίζεις, μη φιλήσεις με ένα ψουριστής. Κι όπου και να πάεις, του νόμου να κρωστείς. Καφέ, παγωταρία και εστιατόρια σε απόσταση 2 μέτρα. Και αν θέλεις να φλερτάρεις, κάμε την καρδιά σου πέτρα. Πέτρο. Θα ανοίξουν και εκκλησιές και οι πιστοί θα κοινωνήσουν. Και όλοι τους μικροί μεγάλοι το ίδιο κουτάλι θα πιπηλήσουν. Το Άγιο Κρασί που το Το Άγιο Κρασί και η Θεία Κοινωνία. Συγγνώμη. Ναι. Το Άγιο Κρασί και η Θεία Κοινωνία, μετά όμως να γίνει η ζωή μας λιτανία. Γιατί να εγκοινωνούν το Άγιο Κρασί με πλαστικούδια κουταλάκια. Ή ας τη δίνουν σε ποτηράκια, όπως τα σφινάκια. Τι να σας πω κι εγώ, με το νου μου έτσι τα φορώ. Αλλά πάλι είμαι ο Ιάσον και είμαι 6 χρονών. Έτσι ήταν ο θκιός μου την ώρα που εσουξούλαν τη μασιά. Κάτι εψουψούρισε, κάτι σαν καλά κρασιά. Ιασονίνιο, A1 forever. Μάλιστα, από το θέμα σας ήταν η Θεία Κοινωνία. Γιατί είναι κρασί, κυρία Μαρίνα, που το αγιάζουν και γίνεται Θεία Κοινωνία. Ναι, και ξέρω τι είναι η Θεία Κοινωνία. Α. Μάλιστα, είπες μας και εσύ την πρόταση τη δική σου. Γιατί, κυρία Μαρίνα, δύο πλαστικά κουταλάκια. Δεν ξέρω, να ρωτήσουμε έναν υπεύθυνο, να του πούμε τις προτάσεις σου, να δούμε. Μπορεί να θέλει να κάνει το δίνει. Ή μπορεί να βάλει σε ποτηράκια μικρά, πως κάνουν τζελάκια. Shots. Ναι. Μάλιστα, να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο, να μας πει αν γίνεται. Γιατί κύριε Μαρίνα, να γίνεται... το σκέφτηκε κάποιος. Μα γίνεται shots. Να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο και η θεία μου να μην ισχύει σε 3 μέτρα μακριά και να προσπαθώ να μιλώ μαζί με τον ξέδερφο μου τον Ραφαέλο και να μην μπορώ και να πιπηλώ το ίδιο κουτάλι. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε μετά. Off air. Alright. Λοιπόν. Κυρία Μαρίνα. Ναι. Έχω κάποιες απορίες. Γίνεται να μοιάζω να φύγεις. Εντάξει. Έλα. Τι σημαίνει πιπιλό? Πιπιλό. Ναι. Έχω κάτι και ματσουλίζω το μες στο στόμα μου. Τι σημαίνει ματσουλίζω? Πώς κάνουμε με το μιλούιν? Το μιλούιν πιπιλούμε το, ας πούμε. Τι είναι το μιλούιν? Φκένει από την πιπίλα που είχαμε που είμαστε μωρά. Το μιλούιν τι είναι? Το γλυφιτζούρι. Α, ο πίπυλος. Ο πίπυλος. Έτσι δεν αλλούμενουν στις άλλες πόλεις. Μιλού είναι η μισή μου, γιατί μιλώ. Είναι σχεδόν πρόστιχος. Ευχαριστούμε, γεια σου. Ναι, οπότε το πίπυλο είναι αυτόν τον γλύφο. Περίπου, ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλούι. Παιδιά, σήμερα περιμένουμε τους λεμεσόνους. Έχουν με μιλούι το γλυφιτζούρι. Τελειώσες με τους λεμεσιανούς. Πάμε να περάσουμε. Χρήστο, θέλω να σου πω τώρα, ναι, που έφυγε το τέρας, ναι, ότι στείλα μας από πού προέρχεται η λέξη τόρος. Λοιπόν, η προφορά, πώς το λέμε, τόρο, πιθανώς είναι φράγκικη, λέει, γιατί η παρόμοια λέξη υπάρχει και στις ακόλουθες γερμανογενείς γλώσσες. Για να ακούσουμε. Από το ντούρι που σημαίνει στεγνό, ναι, στα σουηδικά τόρ που σημαίνει στεγνό. Το πόσο τόρος φγαίνει από τη Σουηδία. Τώρα, αλήθεια. Τώρα, που είναι το ξηρό.
Επίσης, λέει στα λουξεμβούργικα «Dier», που σημαίνει στεγνό. Ποια σχέση έχουμε με το Λουξεμβούργο, νομίζω. Δεν ξέρω. Πιο κοντά μου κάνει το «Tor», το σουηδικό. Εμείς Σουηδία γίναμε. Σουηδία, Μαρίνα μου. Άντε, πάμε να περάσουμε. Μα να μην τους πάρουμε τίποτα τους Σουηδούς εκτός από τώρα. Καλέ, Σουηδοί ήρθαν δαμέ μόνο όταν γίναμε δημοκρατία. Που τότε. Τότε, προηγουμένως δεν είχαμε τόρους. Πετσέτα λέγαμε πριν. Έτσι, η Σουηδία. Γιάννη, περνάμε για την πετσέτα, ρε. Πάναμε, είναι που τον Ισι Πίτσι που ευκαιρία το τόρο. Ήρθαν οι Σουηδέζε, δαμέ, οι πιτσιρόβιζε. Ένα μόχο στον παλιά. Συχνάζαν πολύ Σουηδοί να σου πει. Η ΑΠΑ έκαναν καριέρα πρώτα στην. Παραθερίζαν μπροστά που το. Υπάρχει φωτογραφία από Σουηδικών περιοδικών όπου η ΑΠΑ πριν γίνουν συγκρότημα. Η πρώτη εμφάνιση ήταν στο Βαρόση. Επαραθερίζαν στην παραλία τη αμοχός του, ναι. Μπροστά, νομίζω, Κωνσταντία έλεγε τον τραγουδί. Δεν ξέρω, τραγουδίσαν τσάμι τσάμι. Κάτι τέτοιο. Πρώτη του. Ναι, η πρώτη του φορά. Δική μα, μάνα μου, όπω λέει και το τραγούδι του Στέλιο Ρόκο. Παιδιά. Έτσι. Στέλιο Ρόκο. Βασικά, μήπω οι Σουηδοί, οι Τσετούτοι, οι Βαβαροί πιάσαν το που μα. Μπάτσε. Αφιερώσουμε τα επόμενα τραγούδια στο φίλο μα τον Πάνο. Καλημέρα, Πάνο. Morning. Σκέφτομαι και γράφω. Με τη μικρή Δομνούλα και το μικρό Ιάσονα.